Λίγο ιδανικά δεν μου τα παρουσιάζει στα παιδικά σου χρόνια. Ήταν μέχρι ένα σημείο, ήταν ωραία. Από ποιο σημείο και μετά δεν ήταν ωραία? Με το που πήγα στο δημοτικό. Εκεί ξεκίνησα τα προβλήματα. Τώρα φασαρίες μες στο σπίτι. Ο πατέρας μου ήταν αγρίκος. Η μάνα μου αρρώστησε. Άρχισε λίγο να. Έπινε ο πατέρας? Όχι, δεν έπινε. Αλλά τι? Έπαιζε τζόγο. Έπαιζε πολύ. Έπαιζε. Έπαιζε. Την κακοποιούσε? Ναι. Ναι. Ε? Ναι. Έχει φάει ξύλο η μάνα, δεν είναι ψέμα. Πολύ ξύλο. Και συχνό φαινόμενο στις μέρες μας αυτό. Θέλω να σου πω, ξέρω κι άλλους. Κι άλλους από την Αλβανία που το κάνουν ή γενικώς το λες? Από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από την Ελλάδα, από όπου θες. Πολλοί πατεράδες ξεσπάνε εκεί. Έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους ψυχολογικά και ξεσπάνε εκεί, ξέρω εγώ, πάνω στη γυναίκα. Μπήκες ποτέ ανάμεσα? Ναι, πώς δεν μπήκα. Τώρα που μου είπες αυτό, σκεφτόμουν εκείνη τη μέρα που είχα μπει ανάμεσα. Γιατί τον τράβηξα, μικρός εγώ. Τον τράβηξα, ρίχνει τον κάτω. Όταν λες μικρός? 7, 6. Μικρός, πολύ μικρός. Δημοτικό, πρώτη. Σκέπη, κάτι καλές. Και τον τράβηξα, τον έσυρα κάτω. Μπουνίδι δηλαδή. Ναι. Είχαμε πρόβλημα, ήτανε πρόβλημα μέσα στο σπίτι αυτό. Ήτανε πρόβλημα και ήταν συχνό φαινόμενο, δεν συνέβαινε σπάνια. Και έφυγε από το σπίτι τελικά? Έφυγε σε κάποια φάση, πήγε, νίκια σε ένα σπίτι δικό του και είδα μια γυναίκα, που λέει καθαρίστρια. Εντάξει. Επόμενο καλοκαίρι είχε ένα παιδάκι. Εκεί την κατάλαβα λίγο. Λέω, έχει κάνει άλλη οικογένεια. Λέω και δεν το κατάλαβε κανείς. Άρα μετά τα 5-6 μεγαλώνεις με τη μητέρα. Ναι. Μετά τα 5-6 ήταν προστάτης ο μεγάλος αδελφός και η μητέρα που δούλευε όσο μπορούσε. Πήγαινα και εγώ και τη βοηθούσα στις σκάλες που καθαρίζε. Αυτή είναι η πρώτη σου δουλειά? Παίζει να ήταν η πρώτη. Ε? Παίζει να ήταν η πρώτη. Μετά εντάξει, κάτι κάναμε. Μοιράζαμε κάτι φυλάδια. Είχα πάει στη Λαϊκή. Δούλευα στη Λαϊκή, πουλούσαμε πορτοκάλια. Μετά είχα δουλέψει σε μια εταιρεία που. Εταιρεία με έπιπλα έτσι. Πήγαμε στην από τον καναπέ, κομμάτι-κομμάτι. Και μπλέκεις και σε παράνομα? Ναι. Έχουν παραγραφεί αυτά, μπορούμε να τα συζητήσουμε? Μπορούμε.